Πραγματικά θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Η περιγραφή του προβλήματος έχει γίνει από όλους. Η διαπίστωση έχει γίνει επίσης. Αρνητική διαπίστωση βέβαια είναι από αυτό που έγινε απόψε ότι δυστυχώς ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα που θα έπρεπε και πρέπει όλους να μας ενώνει, δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμη και αυτό μπορεί να μας διχάσει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό σαν μήνυμα. Δεν πρέπει να βγει τέτοιο μήνυμα προς τα έξω. Πραγματικά πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι. Το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι και μας αφορά όλους. Το έχει καταλάβει πια και ο πλέον καλόπιστος εντός εισαγωγικών. Είναι η πλήρης περιχαράκωση της πιερίας από διόδια. Και οι δύο πύλες της πιερίας, και η βόρεια και η νότια έχουν ουσιαστικά καταστήσει, έχουν αποκλειστεί και έχουν καταστήσει τον τόπο μας ένα πάρα απαγορευτικό, θα έλεγα, προορισμό για τους επισκέπτες. Δεν είναι μόνο τα μετοπικά του Αιγινίου, δεν είναι μόνο τα πλευρικά και τα μετοπικά της Λατοκαρδιάς. Σε λίγες μέρες ανοίγουν στον Ισέλη διόδια, στην Ιμαθία. Ήδη λειτουργούν τρία διόδια στον ομό Λάρισα στα σύνορα με την Πιερία. Όλο στοιχείο και συντοματικό, όλα πάνω από τη στροφή για τον Αγιώκακο. Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι και το ζήτημα, τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά. Και αναφέρομαι πρωτίστως στους αιρετούς και μετά σε όλους τους φορείς. Ο λαός που εξέλεξε λοιπόν εμάς τους αιρετούς απαιτεί λύση και απαιτεί δίκαιη λύση και όχι μισόλογα. Και επειδή φυσικά δεν είναι στο χέρι μας να δώσουμε άμεσα εμείς τη λύση, δεν θα βγάλει μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης ή Πίνας Κολυνδρού ή Δήμου Δύο Λύπου και όλα καλά λύσαμε το πρόβλημα. Αυτό που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να πιέσουμε συντονισμένα αυτούς που είναι οι αρμόδιοι στο κάτω-κάτω. Αυτούς που είναι οι υπεύθυνοι. Ιδίως οι βεβαιωμένοι της σύμβασης. Δηλαδή, η κεντρική πολιτική ηγεσία και η εταιρεία. Ναι, και χαίρομαι πολύ που είμαστε κανείς από την αρχή και την εταιρεία στο κάτω. Έχουν και οι δύο υποχρεώσεις εκατέρωθεν, είτε λέγονται παράπλευρο, ασφαλές παράπλευρο οδικό δίκτυο, είτε λέγονται ηλεκτρονικά διόδια με δίκαια καταμέτρηση των χιλιόμετρων που θα κάνει ο χρήστης. Όλα αυτά μέχρι να γίνουν, και έχει δίκιο που διαμαρτύρεται και εκνευρίζεται ο Δήμαρχος κ. Πολίτος, θα κάνουν και 9 και 10 και 19 χρόνια. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Μέχρι τότε λοιπόν πιστεύουμε εμείς ότι το αίτημα πρέπει να είναι κοινό και ξεκάθαρο. Ακούστηκε και προηγουμένως. Δεν πρέπει να πάμε ούτε με μισό λεπτό ούτε με διαφορετικές προτάσεις. Οδηγούμαστε σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Μας το είπαν οι βουλευτές, το είπαν οι δήμαρχοι, όλοι όσοι κατέβαιναν κάτω στην Αθήνα. Δεν υδρώνει εύκολα το αυτί τους. Θα είναι μια πάρα πολύ μακρά και σκληρή διαπραγμάτευση. Σε μια σκληρή διαπραγμάτευση δεν πας υποχωρώντας από την αρχή. Πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουμε, και αυτό θα είναι το κοινό αίτημα, πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, το άκουσα και που προλέστες, πολλούς θα το λένε, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, να μην λειτουργήσουν ούτε τα πλευρικά της Λεπτοκαριάς, ούτε τα μετοπικά του Αιγινίου. Και επιτρέψτε μου και μία συμπλήρωση, κάτι που έχει διαφύγει από όλους μας μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα χωριό στο δικό μας Δήμο, η Σκοτίνα, που έχει έναν άτυπο, αν θέλετε, ανεπίσημο αυτή τη στιγμή, κόμβο. Τουριστικό χωριό με πρόσβαση στην παραλία. Ο οποίος ο κόμβος κλείνει. Πιστεύω ότι πρέπει και αυτό είναι μέσα στα αιτήματά μας. Να μείνει ανοιχτός ο κόμβος της Σκοτίνας μέχρι να βρεθεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Δεν μπορεί μια μονοκονδυλία να διαγράφουν κάποιοι τουριστικά, αν θέλετε, και εισαγωγικά λέξη διαγράφουν ένα χωριό από το χάρτη. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής, επειδή άκουσα να γίνεται λόγος πριν για γόρδιους δεσμούς και για τον μεγάλο Αλέξανδρο, θα μου επιτρέψετε ως ιστορικός να κάνω μία παρατήρηση. Ο γόρδιος δεσμός ήταν ένα κουβάρι ουσιαστικά που δεν είχε αρχή και τέλος, είχε τις δύο άκρες κολλημένες. Αυτό ήταν ο γόρδιος δεσμός. Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος τον έλυσε με το σπαθί, δεν μπορούσε να λυθεί διαφορετικά. Δεν υπάρχει δίλημα λοιπόν, εάν θεωρούμε ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όπως τα ακούμε και υπάρχει γόρδιος δεσμός μπροστά μας. Δεν υπάρχει δίλημα με τα χέρια ή με το σπαθί. Το χέρι είναι ήδη στο σπαθί. Πρέπει να πάμε δυναμικά.
Και κάνω λοιπόν και μία τελευταία πρόταση έκκληση και θα κλείσω με αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει εμείς οι αιρετοί, αν θέλετε, το λαό στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν δεκάδες υπότες μας στο Αιγίνιο επάνω, στα Διόδια και διαμαρτύρονται. Για να μην είμαστε τζαμπαμάγκες, γιατί πως κάνεις μάλλον μπροστά και όλους θα αντιδεθούν τζαμπαμάγκες. Για να μην είμαστε λοιπόν τζαμπαμάγκες, εγώ θα πρότεινα μόλις τελειώσουμε από εδώ, έστω συμβολικά για μία-δύο ώρες, να πούμε στα μάξια μας και να πάμε πάνω στα Διόδια του Αιγινίου. Να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Γιατί διαμαρτύρονται για μας, όχι για την πάρτι τους μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.